Και στο σημείο αυτό συνδεόμαστε ζωντανά με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβέρο Νεοφύτου. Κύριε Νεοφύτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το μεγάλο στοίχημα αρχικά είναι να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες και ακολουθεί άλλο ένα στοίχημα, η επανεκκίνηση της οικονομίας. Το πιο μεγάλο στοίχημα είναι να κερδίσουμε τη μάχη της επιβίωσης. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Και μέχρι σήμερα, με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, με προτεργάτη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Απλά δεν χρειάζεται χαλάρωση για να συνεχίσουμε με την ίδια πειθαρχία και να βγούμε τελικοί νικητές κατά του κορονοϊού. Την ίδια ώρα, κύριε Ιωάννου, όπως έχετε επισημάνει, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη φάση. Ήταν ενδεχομένως πιο εύκολη η προσπάθεια. Εγώ σας ακούω. Ναι, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Σας ακούμε. Ναι. Θα μπούμε στη δεύτερη φάση. Την δεύτερη φάση που πρέπει με σταδιακό τρόπο να ξεκινήσει η επανακίνηση της οικονομίας. Αλλά και να πάει και ο κόσμος σταδιακά στην καθημερινότητα. Θεωρώ ότι η δεύτερη φάση είναι πολύ πιο δύσκολη από την πρώτη. Αλλά την ίδια ώρα είμαι και πεπισμένος, απόλυτα βέβαιος, ότι και στη δεύτερη πιο δύσκολη φάση έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση πως θα γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες. Από τη μια, να μην επανέλθει ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας, από την άλλη να ξεκινήσει σιγά σιγά η δραστηριοποίηση της οικονομίας. Κύριε Πρόεδρε, τις προηγούμενες μέρες ήσασταν ιδιαίτερα έντονος στις δηλώσεις σας στον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης από τις τράπεζες. Αυτές τις μέρες λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις από τις τράπεζες. Σας αφήνουν ικανοποιημένο τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν? Κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα τις προηγούμενες μέρες ήταν η απέτησή μας οι τράπεζες να μην προβούν σε ανατοκισμό για την περίοδο που αναστάλληκαν οι δόσεις. Πράγμα που το εξήγηλαν οι τράπεζες, είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά οι απαιτήσεις μας δεν σταματούν εκεί. Οι τράπεζες θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν τόσο σε αναδιαρθρώσεις των δανείων, αλλά και να διοχετεύσουν ρευστότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Είναι η ώρα που όχι μόνο το κράτος πρέπει να διοχετεύσει ρευστότητα στην αγορά διαμέσου των κρατικών εγγυήσεων, που εύχομαι και πιστεύω και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα περάσει το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις από τη Βουλή. Την ίδια ώρα όμως και οι τράπεζες πρέπει με το δικό τους πακέτο επιπρόσθετων δισεκατομμυρίων να δώσουν την αναγκαία ρευστότητα για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Μάλιστα. Κύριε Νεοφύτου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.